κάτι σημαίνει ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δικαιολογημένο προφανώς, υπάρχει αλλαγή σε κάποια πράγματα. Εγώ δεν θα έλεγα ότι υπάρχει κάποια δραματική αλλαγή στο πώς θα καλλιεργείται και στο πώς θα τα δηλώνετε. Είναι μια ανησυχία, είναι απόλυτα λογική, είναι ανθρώπινο, είναι τα χρήματα με τα οποία ζείτε. Είναι απόλυτα λογικό να έχετε απορίες, αλλά και ο δικός μας ο ρόλος είναι να βοηθήσουμε να γίνει αυτή η μετάβαση ομαλά, χωρίς κανείς να χάσει χρήματα. Ελάτε λοιπόν, βρείτε σοβαρούς μελετητές, σοβαρούς συμβούλους, ελάτε σε επαφή μαζί τους, συμβουλευτείτε τους να σας καθοδηγήσουν. Υπάρχουν οι λύσεις, υπάρχουν τόσα οικολογικά σχήματα, τόσοι τρόποι θα έλεγα εγώ, ας μην πιανόμαστε από τη λέξη, υπάρχουν τόσοι τρόποι να μπορέσετε να πάρετε το σύνολο των χρημάτων, ενδεχομένως και παραπάνω, σε σχέση με αυτά τα οποία παίρνατε. Το ότι 19 δις ήταν η προηγούμενη περίοδος, 19 δις ευρώ είναι και αυτή, σημαίνει ότι τα χρήματα είναι ίδια, δεν μειώθηκαν, οπότε δεν υπάρχει κάποια ανάγκη να τραβήξουμε χρήματα από τον κόσμο. Έτσι, βρείτε τους τρόπους, υπάρχουν οι τρόποι, υπάρχουν τα εργαλεία, αυτά τα εισαγωγικά λίγο για την αγωνία αυτή και πάμε να δούμε λίγο νέους γεωργούς και σχέδια βελτίωσης. Θα πούμε επιγραμματικά κάποια πράγματα για τους νέους γεωργούς και θα περάσουμε στην πρόσκληση των σχεδίων βελτίωσης η οποία θα βγει μέσα στο επόμενο δίμηνο. Άρα, η προδημοσίευση όμως θα βγει νωρίτερα. Η προδημοσίευση ελπίζω ότι θα βγει μέσα στην εβδομάδα που ευχαριστώ και έτσι. Έτσι. Η προδημοσίευση θα βγει, δηλαδή όταν λέμε προδημοσίευση, εννοεί το κείμενο, αυτό το οποίο θα βγει σαν υπουργική απόφαση, όλοι οι όροι οι οποίοι προτείνουμε, στους οποίους θα τους έχουμε ανοιχτούς για διαβούλευση τρεις εβδομάδες, διαβάζετε, συνεννοείστε, υποβάλλετε τα αιτήματα που έχετε για αλλαγές, τα κοιτάμε, συνήθως ανταποκρινόμαστε. Και προχωράμε μετά στην υποβολή. Λοιπόν, νέοι γεωργοί, κάτω από 40 ετών στην ελληνική γεωργία το 2018 ήταν μόλις το 7%. 7 στους 100 ανθρώπους. Πρέπει να βοηθήσουμε, πρέπει να σπρώξουμε τον κόσμο, πρέπει να κρατήσουμε τον κόσμο που έχει τη διάθεση. Και πώς βοηθάς? Με χρήματα βοηθάς. Βοηθάς και με δομές, βοηθάς και με υποστήριξη, αλλά βοηθάς πρώτα απ' όλα με χρήματα. Τι κάναμε λοιπόν? Βγάλαμε μία πρόσκληση η οποία ήταν αρχικά στα 420 εκατομμύρια. Είδαμε ότι υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, την ανεβάσαμε στα 525 εκατομμύρια. Αλλά αυτό το οποίο έχει σημασία δεν είναι τα 525 εκατομμύρια μόνο, είναι ότι από τα 20.000 ευρώ που δίναμε σαν βοήθημα για να ξεκινήσει την επιχείρησή του, γιατί μιλάμε για γεωργικές επιχειρήσεις. Τρέχετε επιχειρήσεις, διευθύνετε επιχειρήσεις. Άρα κάποιος για να κάνει την έναρξη της γεωργικής του επιχείρησης δίναμε στις παλιότερες εποχές 10, 15, 20 χιλιάδες ευρώ, πλέον το διπλασιάσαμε, γιατί δεν νοείται να ξεκινήσει μία επιχείρηση στον αγροτικό τομέα χωρίς κεφάλαιο. Και είναι από τις επιχειρήσεις, ο αγροτικός τομέας, που έχει πολύ μεγάλη ανάγκη σε χρήματα για να ξεκινήσει. Πολύ μεγαλύτερη ανάγκη από ένα φαρμακείο ή από ένα βιβλιοπωλείο ή από ένα κουρίο, έτσι. Να μην τα λέω αυτά, γιατί αυτά επιδοτούνται μέσα από το ΕΣΠΟ. Άρα, σε 14.000 ανθρώπους δώσαμε αυτά τα χρήματα. Η πρώτη δόση έχει καταβληθεί σχεδόν σε όλους. Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Γενάρη, ήδη στην Κεντρική Μακεδονία, Γιώργο, βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, ναι. Με την πρώτη διαδικασία είχαν περάσει 1501, χθες άλλοι 843, το χθες την Παρασκευή, άρα σε επίπεδο Κεντρικής Μακεδονίας 2.343 νέοι αγρότες. Σωστά. Λοιπόν. Και ελπίζουμε μέχρι τις 10 Ιανουαρίου τους πληρώσουμε κιόλας. Θα τους πληρώσουμε μέχρι τις 10 Ιανουαρίου. Ο στόχος είναι επιτεύξιμο, Γιώργο. Είναι επιτεύξιμο. Μπορεί να γίνει. Λοιπόν, γιατί θα δίνουμε αυτά τα χρήματα? Γιατί όπως είπαμε υπάρχουν έξοδα. Ποια είναι τα έξοδα? Αυτά τα οποία τα ξέρετε όλοι, είτε είσαστε νέοι Γιώργοι, είτε είσαστε παλιοί Γιώργοι. Πρέπει να πληρώσω τον ΕΦΚΑ μου, πρέπει να πληρώσω ενίκεια στη γη, πρέπει να πληρώσω τα λοιπάσματά μου, τους σπόρους μου. Έχει έξοδα. Είναι δηλαδή αυτό στην ουσία σου δίνει τη δυνατότητα το κράτος να προσπαθήσεις 1-2 χρόνια
να χρηματοδοτήσει την επιχείρησή σου. Δείτε το σαν πώς βοηθάει η μίζα να ξεκινήσει η μηχανή. Ποιες είναι οι κυριότερες υποχρεώσεις? Δεν είναι εξωτικά πράγματα που πρέπει να τρέχουμε και δύσκολα. Οι κυριότερες υποχρεώσεις τι είναι? Να κάνω, να ενταχθώ στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, να γίνω γεωργός. Τι σημαίνει να γίνω γεωργός? Να έχω το 30% του χρόνου εργασίας στη γεωργία, τα μισά μου εισοδήματα από τη γεωργία. Αυτό είναι κάτι το οποίο καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο να γίνει. Όταν κάποιος είναι γεωργός, αυτό το πετυχαίνει. Έτσι δεν είναι? Και βέβαια, επειδή έχουμε δώσει παραπάνω χρήματα, ζητάμε και παραπάνω δεσμεύσεις. Άρα θα πρέπει, αφού τελειώσει το πρόγραμμά σου, να παραμείνεις 4 χρόνια στη γεωργία. Να ασκήσω, τι σημαίνει να παραμείνω? Να ασκήσω τη γεωργική δραστηριότητα, να εξακολουθήσω να έχω αυτό το 30% και το 50% που είπαμε πριν από λίγο. Σε αυτή τη διαφάνεια συνήθως, όταν υπάρχει παραπάνω χρόνος, μένω. Εδώ θα την περάσουμε λίγο γρήγορα. Τι θέλω να κρατήσουμε από αυτά που υπάρχουν στον πίνακα? Ότι θέλουμε γνώση. Όποτε βρίσκεται ευκαιρία για κατάρτιση, αρπάξτε την. Η γνώση είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορείτε να έχετε και είναι αυτό το οποίο μπορείτε να το αποκτήσετε με τα λιγότερα χρήματα. Διαβάστε, συμβουλευτείτε τους γεωπόνους σας. Εάν οι Δήμοι, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος, κύριε Δήμαρχε, βοηθήστε τον κόσμο. Είναι αρκετά εύκολο να καταρτήσετε, να φτιάξετε προγράμματα, να πληρώσετε κάποιους γεωπόνους για να κάνουν κάποιες καταρτήσεις τους, στον κόσμο. Η κατάρτιση για μένα είναι το α και το ω. Από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα, αξιόλογη ποσότητα παραγωγής, δηλαδή να παράγω μια αξιόλογη ποσότητα, ποιότητα παραγωγής, δικτύωση. Για μένα όλα αυτά είναι μέσα από το συνεταιρισμό. Μπείτε σε συνεταιρισμούς, συνεργαστείτε. Έχετε άλλη δύναμη όταν συνεργάζεστε, αλλά βρείτε και επαγγελματικές διοικήσεις στους συνεταιρισμούς σας. Ελέγξτε τις επαγγελματικές διοικήσεις, αλλά κακά τα ψέματα, ο αγρότης είναι για να παράξει και ο μάνατζερ είναι για να μανατζάρει. Μην τα μπλέκετε, άμα τα κάνετε ανάποδα θα υπάρχει αποτυχία. Βρείτε λοιπόν ανθρώπους να τρέξουν τους συνεταιρισμούς σας και συνεταιριστείτε. Έχετε άλλη δύναμη όταν πηγαίνετε να αγοράσετε 4.000 τόνους λίπασμα και άλλη όταν πηγαίνετε να αγοράσετε 4 τόνους λίπασμα. Και πάμε στα σχέδια βελτίωσης. Σχέδια βελτίωσης είχαμε βγάλει ξανά το 2018. Εντάξαμε περίπου 10.000 ανθρώπους, 10.400 ανθρώπους. Και παρά τα όσα έγιναν τις δύο απανωτές κρίσεις που έπεσαν, COVID και Ουκρανία, έχουμε ενεργοποίηση που είναι κοντά στο 90%. 9 στα 10 σχέδια ενεργοποιήθηκαν. Έχουμε απορροφήσεις ρεκόρ, το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει δίψα για να γίνουν επενδύσεις. Γιατί τα παλιότερα προερχόμαστε από επένδυση μέσα από την κρίση. Άρα υπάρχει δίψα για να γίνουν επενδύσεις. Το τρέχον πρόγραμμα δεν θα φτάσει στα 600 εκατομμύρια που είχαμε στην προηγούμενη πρόσκληση, γιατί εγώ το λέω ως ένα πρόγραμμα bonus. Δηλαδή είχαμε 2 χρόνια, δεν θα έβγαινε κανονικά πρόγραμμα τώρα με τα 230 εκατομμύρια που θα βγει. Βγαίνει επειδή παρατάθηκε η ΚΑΠ κατά 2 χρόνια. Άρα θα υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο δεν θα έχει απεριόριστα χρήματα και θα πρέπει να δώσετε μία βαρύτητα στο τι ακριβώς θέλετε, γιατί αυτά που θέλετε και πώς θα τα διαστασιολογήσετε και τι θα επιλέξετε και πόσο ψηλά θα σηκώσετε τον προϋπολογισμό σας, θα κρίνουν τελικά αν θα είστε επιλέξιμοι ή όχι, γιατί επηρεάζουν τη βαθμολογία σας. Άρα τα σχέδια βελτίωσης είναι μία επιχορήγηση λοιπόν. Το κράτος δίνει λεφτά για να αγοράσετε αυτά τα οποία χρειάζονται οι επιχειρήσεις σας. Σκεφτείτε λοιπόν τι χρειάζεστε. Μην αντιμετωπίζετε το σχέδιο βελτίωσης σαν καροτσάκι στο σούπερ μάρκετ που μου είπανε γέμισε το μέχρι απάνω και έφυγα. Αυτά τα οποία θα πάρετε θα πρέπει να τα
πληρώσετε κατά το 50% κατά μέσο όρο και αν δεν είναι πράγματα τα οποία τα χρειάζεστε, θα τα βλέπετε μια ζωή και θα σκέφτεστε πόσο έξυπνοι είσαστε ή πόσο έξυπνοι δεν είσαστε. Άρα, πάρτε αυτά που χρειάζεστε. Πρέπει λοιπόν κάποιος για να κάνει αίτημα για σχέδια βελτίωσης να είναι κατά κύριο επάγγελμα γεωργός. Δεν ζητάμε κάτι εξωτικό, να είναι γεωργός ή να είναι ενταγμένος νέος γεωργός τώρα ή επειδή υπάρχουν επιλαχόντες να έχει κριθεί επιλαχών. Ο επιλαχών και ο ενταγμένος νέος γεωργός για πρώτη φορά επίσης θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση από εμάς στο σχέδιο βελτίωσης. Πρέπει να έχετε υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ το 2022, να είστε ασφαλιστικά ενήμεροι είτε χωρίς οφειλές είτε με ρύθμιση, διότι δεν μπορούμε να δεσμέψουμε χρήματα σε επιχειρήσεις που είναι σε χρηματοοικονομικό κίνδυνο, σε επιχειρήσεις που δεν μπορεί ο άνθρωπος που τις διευθύνει να εξοφλήσει βασικές υποχρεώσεις όπως ο ΕΦΚΑ ή η εφορία. Η εκμετάλλευση πρέπει να έχει ένα μέγεθος 12.000 ευρώ σε τζίρο, τυπική απόδοση το γράφουμε εκεί. Στο μυαλό μας έχουμε τον τζίρο. Τεκμαρτό τζίρο. Τι σημαίνει τεκμαρτό τζίρο? Ότι αν εγώ έχω 11 στρέμματα κυπευτικά, το κράτος θεωρεί ότι έχω 12.000 ευρώ τζίρο. Άρα αν έχω κάτι από όλα αυτά ή συνδυασμό τους, είμαι επιλέξιμος για να μπω στο μέτρο. Και τι μπορείς να κάνεις μέσα από το σχέδιο βελτίωσης? Μπορείς να κάνεις πάνω κάτω ό,τι χρειάζεται η εκμετάλλευσή σου. Μπορείς να κατασκευάσεις κτίρια, αυτά τα οποία βλέπετε, αποθήκες, στάβλη, θερμοκήπια, δικτυοκήπια. Μεταφερόμενη γης και φιλοξενία εργατών γης είναι κάτι το οποίο το κάνουμε τώρα. Είναι μια η συμβολή των σχεδίων βελτίωσης στο πρόβλημα που υπάρχει στην εξέβρεση αγροτών γης. Κάθε άλλη κτηριακή υποδομή που θεωρείται ότι είναι απαραίτητη, δηλαδή θα πρέπει αυτά τα οποία ζητάτε να τα δικαιολογείτε. Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολα, αλλά πρέπει να δικαιολογούνται από την εκμετάλλευσή σας. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός, όπου τη μερίδα του λέοντος, η μερίδα του λέοντος πηγαίνει στους ελκυστές και στα παρελκόμενα, γιατί πολύ απλά με αυτά καλλιεργείτε, αυτά χρειάζεστε, αυτά είναι αυτά τα οποία έχετε στα χέρια σας και δουλεύετε τα χωράφια σας. Εξοπλισμός για τη λειτουργία ακτινοτροφικών εκμεταλλεύσεων, όπως αμελητικές μηχανές, συστήματα διατροφής, ενσυλλοδιανομής. Οι δαπάνες για την προετοιμασία της πρώτης πώλησης. Η αγορά της όμορης γης, που είπε ο κύριος Υπουργός πριν, ήταν μια ιδέα του κυρίου Υπουργού. Είναι κάτι το οποίο το κάνουμε για πρώτη φορά. Θέλουμε λίγο να δούμε. Είμαστε αισιόδοξοι γι' αυτό. Θέλουμε να δούμε πώς θα πάει. Θέλουμε στο μέτρο που μπορούν τα σχέδια βελτίωσης να αναστρέψουμε το σπάσιμο της γεωργικής γης. Η εγκατάσταση πολυετών φυτιών, η εγκατάσταση ΑΠΕ, προσοχή στις ΑΠΕ, γιατί υπάρχει το ότι μπορεί να δεσμεύσω χρήματα για το σχέδιό μου, αλλά μετά να μην μπορεί να συνδεθώ σε ένα δίκτυο. Αυτό είναι ένας κίνδυνος υπαρκτός, έτσι, η χωρητικότητα των δικτύων. Οι αμοιβές των μελετητών. Όλες οι επενδύσεις πρέπει να προσαρμόζονται στην εκμετάλλευση. Δεν μπορώ να ζητάω τραχτέρ 200 άλογα για κυπευτικά 10 στρεμάτων. Πολύ χοντροειδές στο παράδειγμα, αλλά καταλαβαίνουμε περίπου τι εννοούμε με το να προσαρμόζονται στη δυναμικότητα. Να έχουν εύλογο κόστος, να πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης. Δεν είναι κάτι που συμβουλεύω. Εγώ, αν ήμουν σύμβουλος κάποιου, θα έλεγα ότι κάνει το σχέδιό σου, να το υποβάλουμε, να εγκριθεί και μετά ξεκίνα να αγοράζεις. Ή αγόρασέ τα αφού τα υποβάλεις, αλλά μόνο εφόσον έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις και χωρίς σχέδιο βελτίωσης. Δηλαδή εφόσον πραγματικά το χρειάζεσαι, γιατί μπορεί πολύ απλά να είσαι επιλαχών ή να απορριφθεί η αίτησή σου για κάποιον λόγο και να μην εγκριθείς και μετά να μην μπορείς να ξεχρεώσεις αυτό το οποίο σου αγοράσει, έτσι. Άρα θέλει λίγο μια στοιχειώδη διαχείριση το πότε θα πάμε και θα τιμολογήσουμε την επένδυσή μας. Τι δεν είναι επιλέξιμο? Δεν είναι ο ΦΠΑ,
ή να πάνε σε απλή αντικατάσταση. Τι εννοούμε με τώρα να πάνε σε απλή αντικατάσταση? Κάτι πάρα πολύ απλό. Αν έχω ήδη ένα καινούριο άρωτρο, δεν μπορώ να πάρω ένα άλλο άρωτρο. Αν έχω ήδη έναν ελκυστήρα που έχει ηλικία κάτω των 12 ετών, δεν μπορώ να πάρω νέο ελκυστήρα και πάει λέγοντας. Δηλαδή, δεν σου δίνω χρήματα για να αντικαταστήσεις πράγματα τα οποία έχεις και είναι καινούργια. Το ζωικό κεφάλαιο επίσης, λόγω του κανονισμού, δεν είναι επιλέξιμο. Τι βαθμολογείται, και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί από αυτό θα κριθούν οι αιτήσεις σας, βαθμολογούνται αυτές οι καλλιέργειες που βλέπουμε εδώ πέρα, καλλιέργειες για πιστιστική ασφάλεια, άρα και ρύζι και στάρι και καλαμπόκι. Συγγνώμη, αυτό είναι σημαντικό, εδώ θέλω να ακουστεί. Μέχρι τώρα σε επίπεδο περιφέρειας είχαμε εύλογα παράπονα ότι οι δενδρώδεις καλλιέργειες είναι αυτές οι οποίες μπορούσαν και μάλλον δημιουργούσαν αδικίες. Τώρα για πρώτη φορά επιδοτούνται και οι αρωτρές καλλιέργειες. Πες το λίγο Θήμιο εγώ πώς... Σωστά. Λοιπόν, αρωτρές καλλιέργειες, το σιτάρι και το κριθάρι, αυτά που ήταν ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή, επιδοτούνταν έτσι κι αλλιώς. Πού υπήρχε το handicap σε σχέση με τις δενδρόβεις? Υπήρχε στο βαμβάκι, υπήρχε στον αραβόσιτο, υπήρχε στο ρύζι. Αυτό πλέον σταματάει να είναι πρόβλημα. Άρα, αν κάποιος καλλιεργεί ρύζι, βαμβάκι, αραβόσιτο, δεν έχει να φοβηθεί ότι θα του φάει τα χρήματα η περιφερειακή ενότητα που έχει δέντρα. Έτσι. Άρα λοιπόν εδώ πέρα έχει υπά... δεν λέμε. Όχι, δεν λέμε. Η ετλοκαρνανία. Λοιπόν, βαθμολογείται λοιπόν και το βαμβάκι, βαθμολογούνται εκτός από τα εγωπρόβατα, θα βαθμολογούνται και η αγελαδοτροφία και η χειροτροφία. Έτσι, άρα υπάρχει εδώ πέρα μια εξομάλυνση λίγο στη βαθμολογία και βέβαια το γράφω κάτω-κάτω, αλλά είναι αυτό το οποίο θα έχει τη μεγαλύτερη βαθμολογία από τα από πάνω. Τα από πάνω δηλαδή είναι τι προτείνει το Υπουργείο, σαν Υπουργείο, σαν χώρα, τι βαθμολογούμε οριζόντες όλη τη χώρα. Η τελευταία γραμμή λέει οι προτάσεις των περιφερειών. Έχουμε ήδη στείλει στις περιφέρειες την προηγούμενη εβδομάδα να μας υποβάλουν τις προτάσεις τους σε σχέση. Το έχουν ετοιμάσει ήδη, είμαι περίεργος να το δω. Ωραία, τέλεια. Τέλεια. Όχι λοιπόν, όλες τις περιφέρειες. Και μπορώ και να σας πω και τι έχουμε προτάξει. Μπορείς. Μπορείς τώρα. Έχουμε προτάξει αρωτρές καλλιέργειες ακριβώς για να εξομαλυνθεί αυτό το πρόβλημα και την εντροφία. Γιατί η μεγαλύτερη από επένδυση υπάρχει στη ζωική παραγωγή. Ωραία. Πάρα και να πω και κάτι ακόμη. Βέβαια, λογική. Ότι επειδή ακριβώς οι επενδύσεις στη ζωική παραγωγή είναι ακριβές και δεν μπορούν να γίνουν χωρίς χρηματοδοτικό εργαλείο και αυτό. Είναι ένα ζήτημα του οποίου έχω να το συζητήσω με τον κύριο Υπουργό το επόμενο διάστημα πάρα πολύ έντονα. Η κτηνοτροφία καταναλώνει τα προϊόντα της φυτικής παραγωγής. Αν δεν έχουμε ζωική παραγωγή, το καλαμπόκι, το τριφύλι, το κριθάρι, οι σίκαλοι δεν καταναλώνονται. Άρα πάμε να δημιουργήσουμε συνέργεια. Οπότε για τη δικιά μας περιφέρεια, αυτές είναι οι προτεραιότητες. Οι δενδρόδες καλλιέργειες έχουν πάει στο 4-5. Βέβαια θα έχουμε μία μάχη αύριο με τους χωρικούς αντιπεριφερειάρχης εδώ δυτικά μας. Αλλά νομίζω ότι δεν το κάνουμε αδιαμαρτύρητα. Το κάναμε κατόπιν από πάρα πολλές μελέτες και νομίζω ότι θα αποδειχθεί για την επόμενη προκήρυξη ότι θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο για τους παραγωγούς των ομών στους οποίους βρισκόμαστε. Έξω από αυτό νομίζω είναι δίκαιο και στοχευμένο. Είναι ισορροπημένο απόλυτα, δηλαδή εγώ κάποια στιγμή σκέφτηκα, βέβαια είναι πολύ δέδαλο, τα σχέδια βελτίωσης είναι δυνατόν να πηγαίνουν αναπεριφερειακή ενότητα. Το οποίο όμως καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί πάρα πολλά επίπεδα έτσι αξιολογήσεων. Αλλά νομίζω ότι με την εξισορρόπηση τώρα αυτή τη στιγμή των κριτηρίων και των πρημοδοτήσεων, νομίζω ότι υπάρχεται έτσι ένα πλαίσιο το οποίο θα είναι αποδεκτό από όλους, έτσι πρέπει να είναι. Ωραία. Λοιπόν, άρα περιμένουμε από αύριο μεσάβριο θα μας στείλετε την πρότασή σας. Τέλεια. Πολύ καλά. Τι άλλο βαθμολογούμε? Βαθμολογούμε το οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης. Και σε αυτή την συγκυρία που είμαστε θεωρούμε ότι οι μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις πρέπει να πάρουν μεγαλύτερη βαθμολογία. Βαθμολογούμε τη ρεαλιστικότητα του επενδυτικού σχεδίου. Αν έχω μία εκμετάλλευση η οποία τζιράρει 15 βάσει τυπική απόδοση, το είπαμε πριν, βάσει τεκμαρτού τζίρου,
φαίνεται ότι τζιράρει 20.000 ευρώ, δηλαδή μια μικρομεσαία εκμετάλλευση. Καταλαβαίνετε, τζίρος 20.000 ευρώ και έργος στο χέρι του παραγωγού είναι τα 10 χιλιάρικα, δεν είναι 25 χιλιάρικα από 20 χιλιάρικα τζίρο, έτσι. Άρα, εκεί λοιπόν λέμε ότι θα πρέπει να μου φέρεις, αν θες να βαθμολογηθείς σε αυτό το κριτήριο, θα πρέπει να μου φέρεις επενδύσεις μέχρι το τετραπλάσιο του μεγέθους. Άρα, αν έχεις 25.000 ευρώ τζίρο, θα πρέπει να μου φέρεις επένδυση μέχρι 100.000 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση βαθμολογήσε και βαθμολογήσε πάρα πολύ καλά. Βαθμολογείται επίσης η απόδειξη της κάλυψης του 20% της ιδιωτικής συμμετοχής. Αυτό ευνοεί, σαφέστατα εγώ θεωρώ ότι ευνοεί τους παλιούς γεωργούς, προκειμένου να εξισορροπήσουμε με τους καινούριους γεωργούς, έχουν δοθεί αυτά τα χρήματα τα οποία σαν πρώτη δόση, εάν έχουν μείνει στην άκρη ένα σημαντικό κομμάτι τους, σίγουρα καταφέρουν να πιάσουν αυτό το κατόφλι. Επειδή μίλησες για χρήματα, με συγχωρείς, όπως μου έρχονται για να πληροφορείται ο κόσμος, προθέσει υπέγραψα με τον Άδωνη τον Γεωργιάδη ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο από την Αναπτυξιακή Τράπεζα της Ελλάδος, το οποίο είναι ουσιαστικά μικροδάνεια που θα αρχίσει να λειτουργούν από τέλος Ιανουαρίου, νομίζω, μέσω των συνεταιριστικών τραπεζών της χώρας και της Πειραιός. Δύο συστημικών, η μία είναι η Πειραιός, δεν θυμάμαι ποια είναι η άλλη, η Eurobank. Λοιπόν, Πειραιός, Eurobank και οι συνεταιριστικές τράπεζες είναι δάνεια από 3.000 έως 25.000 ευρώ, τα οποία θα δίνονται χωρίς εγγυήσεις εμπράγματες, χωρίς, δεν θα υπάρχει πρόβλημα, δεν υπάρχει ασφαλιστική ενημερότητα. Είναι δάνεια διάρκειας από 2 έτη έως 6 χρόνια. Το επιτόκιο είναι επιδοτούμενο σε πολύ μεγάλο βαθμό, είναι ελάχιστο τελικά ως το επιτόκιο το οποίο πληρώνεις, ιδίως αν το αποπληρώσεις αυτό το δάνειο στα 2 χρόνια. Γίνεται ουσιαστικά για να αποτελέσει και κεφάλαιο κίνησης, αλλά και για μικρή επένδυση αν θέλεις. Θα υπάρξουν λεπτομέρειες από τις τράπεζες στο επόμενο διάστημα, αλλά είναι χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο μπορεί να βοηθήσει λίγο αυτή την περίοδο σε όποιους έχουν δυσκολία ρευστότητας. Σίγουρα ο τραπεζικός δανεισμός δεν πρέπει να είναι μια προτεραιότητα και κατεύθυνση για κανέναν, αλλά σε περιόδους σε οποίες αυτό απαιτείται, αυτό το οποίο οφείλαμε να κάνουμε, μάλλον είναι δύσκολες συγκυρίες και είναι αυξημένο το κόστος παραγωγής, αυτό το οποίο οφείλαμε να κάνουμε εμείς είναι να δημιουργήσουμε αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο έχει επιδοτούμενο επιτόκιο σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Ωραία, συνεχίζουμε. 3-4 λεπτά έχουμε ακόμα, γιατί είμαστε και αργά πλέον. Λοιπόν, τι βαθμολογούμε ακόμα? Βαθμολογούμε αυτό που λέμε εμείς τη δυναμική της εκμετάλλευσης. Α, έχει, δείχνει η εκμετάλλευση ότι έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει το σχέδιο αυτό, και αυτό το βλέπουμε με τους τζίρους της, το βλέπουμε με αν έχει οφειλές σε εφορία, αν έχει οφειλές σε ΕΦΚΑ κτλ. Η ιδιότητα του νέου γεωργού, το να είναι κανείς νέος γεωργός, βαθμολογείται, όπως είπαμε, και το να είναι επιλαχών νέος γεωργός, το επίπεδο εξειδικευμένης εκπαίδευσης του υποψηφίου, δηλαδή να έχει ένα πτυχίο γεωτεχνικής κατεύθυνσης ή ακόμα και πιο κάτω από κάποιο ΕΠΑΛ, από κάποιο λύκειο επαγγελματικό πιστοποιημένα να έχει κάποιο πτυχίο, αυτό βαθμολογείται. Πάρα πολύ σημαντικό, το βαθμολογούμε για πρώτη φορά, η ιδιότητα μέλους συνεταιρισμού και μέλους ομάδας παραγωγών ή οργάνωσης παραγωγών. Ακόμα και τώρα να πάει να γραφτεί κάποιος, θα βαθμολογηθεί γι' αυτό. Είναι μια προσπάθεια να σας κατευθύνουμε προς τα εκεί. Πρέπει να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία. Το είδος της επένδυσης, δηλαδή βαθμολογούμε επενδύσεις σε ΣΕΑΠΕ, σταυλικές και θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις, επενδύσεις για πρώτη πώληση και τις καινοτόμες επενδύσεις. Αλλά εδώ, με τις καινοτόμες επενδύσεις είναι κάτι που σε βαθμολογεί, αλλά είναι και κάτι που μπορεί να σου δαγκώσει προϋπολογισμό. Είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι αν είναι να πάρω κάτι το οποίο είναι καινοτόμο, να πάρω κάτι που ξέρω να το δουλέψω, υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορείτε να τα δουλέψετε κατευθείαν, υπάρχουν πράγματα τα οποία θέλουν μια μικρή εκπαίδευση για να τα δουλέψετε. Άρα, εάν και υπάρχει μια λίστα που έχουμε εμείς με καινοτόμες επενδύσεις, αλλά προκειμένου να αποφεύγουμε τις κακοτοπιές, η λίστα αυτή είναι ανοιχτή. Αν προταθεί δηλαδή κάτι ότι εσείς το θεωρείτε καινοτόμο και το θεωρήσει και η περιφέρεια καινοτόμο, και αυτό βαθμολογείται. Μην όμως μπαίνετε στη διαδικασία πώς θα μαζέψω βαθμούς από παντού και πηγαίνετε και παρκάρετε χρήματα σε πράγματα τα οποία δεν θα χρησιμοποιήσετε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, το έχουμε δει να συμβαίνει στα προηγούμενα σχέδια.
Τελευταία διαφάνεια, η στήριξη παρέχεται με τη μορφή επιχορήγησης και καταβάλλεται μετά την εξόφληση των δαπανών. Άρα πρέπει να έχετε τα χρήματα για να πάρετε τα χρήματα από εμάς. Και τώρα θα μου πει κάποιος, καλά ρε φίλε, άμα μπορούμε να τα είχαμε τα χρήματα, γιατί ήρθαμε σε σένα, ας πούμε. Λοιπόν, σωστό είναι, βλέπω υπάρχει ανταπόκριση από κάτω σε αυτό, κάποιοι γελάνε. Έτσι είναι. Γι' αυτό έχουμε κάνει τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Τι σημαίνει χρηματοδοτικά εργαλεία σε απλά ελληνικά? Τρόποι να πάρω δάνειο από τράπεζα. Τρόπος να πάρω δάνεια χωρίς εξασφάλιση και με μειωμένο επιτόκιο. Ήδη στα τρέχοντα σχέδια βελτίωσης, μέσα από ένα εργαλείο που στήσαμε σαν τμήμα στο Υπουργείο εμείς χωρίς κόστος, διευκολύνθηκαν 2.000 συνάδελφοί σας να λάβουν δάνεια 100 εκατομμυρίων ευρώ με μειωμένη εξασφάλιση, χωρίς να πρέπει να επιστρέψουν κάτι κάπου, χωρίς εξασφάλιση, όχι με μειωμένη εξασφάλιση, με μειωμένο επιτόκιο. Μισό επιτόκιο, καθόλου εξασφαλίσεις. Τι σημαίνει εξασφαλίσεις? Υποθήκες. Χωρίς υποθήκη δηλαδή. Έτσι. Δόθηκαν αυτά τα χρήματα, έγιναν αυτά τα σχέδια. Ποιο ήταν το εργαλείο? Το εξής πάρα πολύ απλό. Ο αγρότης που ήταν δικαιούχος σχεδίου βελτίωσης, πάει στην τράπεζα, λέει: εγώ έχω να λαμβάνω από το δημόσιο 40.000 ευρώ να φτιάξω το σχέδιο. Η τράπεζα του δίνει δάνειο μέχρι τα 40.000 ευρώ. Πώς του το δίνει το δάνειο? Δεν το δίνει στο χέρι, πας τιμολόγιο, πληρώνει τον προμηθευτή σου. Έρχεσαι μετά με το τιμολόγιο εξοφλημένο, πέφτει η ενίσχυση στο λογαριασμό σου και η τράπεζα παίρνει τα χρήματα αυτά και εξοφλείται το δάνειο. Άρα το δάνειο εξοφλείται πάρα πολύ γρήγορα, χωρίς ιδιαίτερα πολλούς στόχους, χωρίς ιδιαίτερη επιβάρυνση και το σχέδιο μπορεί να υλοποιηθεί ομαλά. Επίσης, υπάρχει η διαδικασία παράλληλη, ανεξάρτητη από αυτή, παράλληλη, θα μπορούσαν να γίνουν και τα δύο, πάλι μέσα από τράπεζα, από τις συστημικές τράπεζες, με μειωμένο επιτόκιο, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο. Άρα υπάρχουν τρόποι. Μην μπαίνετε σε μια διαδικασία να λέτε, μα πώς θα το κάνω, όχι, δεν γίνεται, δεν έχω τα λεφτά, δεν με αγαπάει η τράπεζα. Εάν είσαι δικαιούχος σε ένα σχέδιο βελτίωσης, υπάρχουν οι τρόποι να πας στην τράπεζα να βρεις άκρη. Συμβουλευτείτε και τους γεωπόνους μελετητές που έχετε, οι οποίοι μπορούν να σας καθοδηγήσουν σε αυτό. Δεν μιλάω θεωρητικά. 2.000 συνάδελφοί σας χρησιμοποίησαν αυτόν τον τρόπο και έκαναν το σχέδιό τους. Αυτά είχα να πω, δεν είχα να πω κάτι άλλο απόψε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και οτιδήποτε ερώτηση θέλετε.